Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ρίχνει την κοινωνία στα βράχια με την άρνηση λήψη μέτρων κατά τη ακρίβεια. Έχουν δώσει 5 δι ευρώ σε απευθεία αναθέσει και αρνούνται τη μείωση τη φορολογία στα κάψιμα που θα κοστίσει 1,5 δι για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κάψιμα θα μειώσει σημαντικά την τιμή τη βενζίνη, του πετρελαίου κίνηση, του αγροτικού πετρελαίου και του λογαριασμού φυσικού αερίου ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία θα επανακαταθέσει την τροπολογία που είχε καταθέσει ήδη από το Σεπτέμβριο για τη μείωση τη φορολογία στα κάψιμα. Ο κύριο Μητσοτάκη α αναλάβει τι ευθύνε του απέναντι σε νοικοκυριά και επαγγελματίε που βλέπουν το εισόδημά του να εκμηδενίζεται.